Την ικανοποίησή του για την πορεία που πραγματοποιεί προς την κοινωνία της Πελοποννήσου, ο συνδυασμός του αλλά και ο ίδιος ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, εξέφρασε σε μια ακόμα ανοιχτή συγκέντρωση που έγινε χθες στο Διαβολίτσι. Μια πολύ μεγάλη πορεία κάνουμε προς τον κόσμο, προς τον λαό, για να εξηγήσουμε τις θέσεις μας, να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με τον κόσμο, να ακούσουμε τα προβλήματα, να δώσουμε απαντήσεις χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς φανφαρονισμούς. Ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, οι δυσκολίες που υπάρχουν και για τον τόπο μας, την Ελλάδα εννοώ, και για την Πελοπόννησο. Από αυτό το ταξίδι προς την κοινωνία είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Περισσότερο μαθαίνω παρά διδάσκω από έναν κόσμο ο οποίος κυριολεκτικά χυμάζεται και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Είμαστε στο Διαβολίτσι, το αρχοντοχώρι της Μεσσηνίας, που έχει χάσει σε πληθυσμό, έχει χάσει σε νεολαία. Είχε ένα γυμνάσιο και λύκειο με 500 παιδιά, τώρα θρηστικά δεν είναι ούτε 50. Είναι το ρήμαγμα της περιφέρειας και βεβαίως αυτό το ρήμαγμα το πληρώνουμε ως χώρα. Πρέπει να υπάρξει μια περιφερειακή πολιτική σοβαρή και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια, ώστε να στηρίξουμε τον κόσμο ο οποίος ζει, δημιουργεί και παράγει πλούτο στην περιφέρεια, διότι αυτό θα βγάλει και την Ελλάδα από την οικονομική κρίση. Πλήθος κόσμου στην ενότητα αυτή του Δήμου Ιχαλίας υποδέχτηκε τον Παναγιώτη Νίκα, με αρκετούς αυτοδιοικητικούς παραγόντες να δίνουν το παρόν, όπως και ο Δήμαρχος της Ιχαλίας Αριστίδης Σταθόπουλος, ο οποίος και σημείωσε. Με κορυφαία στιγμή θαρώ την προσπάθεια που καταβάλει μαζί με όλους τους φίλους, μαζί με όλους μας, για να ανέβει στο τόπο της περιφέρειας Πελοποννήσου, σαν ο αυριανός περιφερειάρχης. Του το ευχόμεθα από την καρδιά μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο στόχος του θα πραγματοποιηθεί, γιατί και το δικαιούται και του πρέπει. Θέλω να πιστεύω ότι το πέρασμα από εδώ θα είναι θετικό και οι ψήφοι τους οποίους θα πάρει θα είναι αυτοί οι οποίοι θα τον βοηθήσουν για να κόψει πρώτος το νήμα. Αναφορές και από τους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, Περικλή Μαντά και Δημήτρη Σαμπαζιώτη. Μια υποψηφιότητα που στέκεται απέναντι από μια παντελώς αποτυχημένη περιφερειακή διοίκηση 8 ετών που δεν έχει να επιδείξει τίποτα μεγάλο σε ολόκληρη την περιφέρεια. Και επειδή μπορεί να μην είμαστε πιστευτοί για την υπόλοιπη περιφέρεια, για τη Μεσσηνία, ψάξτε να βρείτε ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει κάνει. Ο Παναγιώτης ο Νίκας λοιπόν, μιλάμε για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, απολύτως ηθικό, πολύ εργατικό, βαθύ γνώστη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μπορεί και παράγει αποτελέσματα. Ότι ήρθε η στιγμή να αλλάξει σελίδα αυτός ο τόπος. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που σας το λέω, το συναντάμε παντού, σε όλη τη Μεσσηνία, σε όλη την Πελοπόννησο πλέον. Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει στις περιφερειακές εκλογές να δώσει στήριξη σε συγκεκριμένα πρόσωπα για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί οι περιφέρειες αποτελούν αναπτυξιακό εργαλείο του τόπου μας. Προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη σελίδα στην Πελοπόννησο. Ακολούθησε την ομιλία του ο κ. Νίκα, στυλίτευσε όλα εκείνα τα κακόσκημενα που παρουσιάζει σήμερα η απερχόμενη περιφερειακή αρχή και την εικόνα που επικρατεί στην Πελοπόννησο. Διαχειρίστηκε ο κ. Σταρδούλης 2 κοινοτικά πλαίσια στήριξη και διαχειρίστηκε πάρα πολλά κρατικά χρήματα. Και αποχωρεί χωρίς να έχει αφήσει πίσω του τίποτε το συγκεκριμένο. Απολύτως τίποτα. Μικροέργα, μικροασφαλτοστρώσεις, μαντρούλες, τυχαλάκια, σκόρπισμα χρημάτων από εδώ και από εκεί, χωρίς όλα αυτά να υπακούν σε κάποιο σχέδιο και σε κάποιο κανόνα.